Θέλουμε ένα σχολείο καινούριο τώρα, χτες. Το αξίζουν τα παιδιά μας. Το κτίριο είναι αυθαίρετο, είναι ακατάλληλο. Και ακατάλληλο θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Το κτίριο και ακόμη και παιδιά αμαία να μην μπαίνανε μέσα. Είναι η κραυγή αγωνία των γονιών των παιδιών που φοιτούν στο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο Ηρακλείου. Εδώ και 13 χρόνια τα παιδιά τους κάνουν μάθημα σε συνθήκες που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος που θέλει να λέγεται και κοινωνικό. Παρκάρανε εκεί, παρκάρανε τα παιδιά εκεί πέρα και στην ουσία συνεχίζουν να τα παρκέρουν. Έτσι, ακριβώς αυτό είναι η σωστή λέξη που πρέπει να υποθεί. Χωρίς να κουνήσει φύλλο. Μετά από 13 χρόνια αγώνων που κορυφώθηκαν με ένα διήμερο κατάληψης του σχολείου στις αρχές του Οκτώβρη και εκατοντάδων συναντήσεων με υπευθύνους και υπευθύνους σε κάθε πόστο και σε κάθε επίπεδο εξουσίας, φαίνεται πως κάτι άρχισε να κινείται. Θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο που να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο θα φτιαχτεί και ο σκοπός αυτός είναι ιερός. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά είναι άνθρωποι κυριολεκτικά, δεν είναι κατώτερα σε καμία των περιπτώσεων από κανένα και μάλιστα πολλές φορές είναι πιο ανώτερα. Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη για το θέμα αυτό του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσο, την Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών. Η ανέγερση νέου ειδικού σχολείου είναι για εμάς βασική προτεραιότητα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες και πιστεύω ότι με τη συνεργασία των αρμοδίων Υπουργείων μπορούμε μέσα και στα επόμενα χρόνια να κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των παιδιών που φοιτούν στο ειδικό σχολείο. Είναι μια εξέλιξη θετική, θα τη δούμε. Mm-hmm. Να το δούμε δηλαδή αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί και τότε μας λέγανε για κάποια οικόπεδα. Μας είπαν ένα οικόπεδο στη Θέρισο, μας είπαν ένα οικόπεδο στο Τζάμπο που πίσω στη Γιώφυρο. Και βασικά ορισμένα από αυτά ήταν για να μας ρίξουν στάξη στα μάτια και να μας κατευνάσουν κατά κάποιο τρόπο να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αφήσανε κάποιες διαδικασίες. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη τηλεδιάσκεψη συμφωνήθηκε οι κτηριακές υποδομές να αναλάβουν τη μελέτη για το καινούριο κτίριο. Ωστόσο φαίνεται πως η συζήτηση παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου ή στο χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί ώσπου να πέσουν τα πρώτα μπετά. Και εμείς κατανόηση έχουμε με την έννοια του χρόνου που θέλει να γίνει ένα έργο. Έτσι, αλλά δεν θα ξεχάσουμε τις ευθύνες που έχει ο καθένας και θα είμαστε μπροστά. Δεν θέμε μπαλώματα, ούτε θέμε με την κατάσταση, ούτε θέμε να πάμε αλλού και να έχουμε τα ίδια. Η εξέλιξη αυτή γέννησε χαμόγελα στους γονείς, οι οποίοι ωστόσο διαμηνύουν πως δεν θα αρκεστούν στα ευχολόγια και τις υποσχέσεις. Θα είμαστε παρόν και όταν αρχίσει η διαδικασία, εφόσον αρχίσει η διαδικασία, για να την ελέγχουμε. Γιατί πολλές φορές βρίσκουν ένα οικόπεδο και μας λένε, εκείνοι βρήκαμε ένα οικόπεδο. Εντάξει, θα αφήνουμε το οικόπεδο, περνάνε 5 χρόνια μέχρι να πει μπουλντόζα στο οικόπεδο. Όχι, δεν είναι έτσι.